Άννα Ροκοφίλου, Νέα είναι Δημοκρατία, από την Νέα Δημοκρατία η Άννα Ροκοφίλου. Και στα δεξιά μου είναι η κυρία Ροκοφίλου. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Παύλο Γερουλάνο από το ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ταλαιπωρηθήκατε για να έρθετε εδώ στο στούντιο, γιατί ο κύριος Καλαματιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι μέσω Skype, δεν βράχηκε. Καλημέρα. Γεια σας, κύριε Καλαματιανέ. Καλημέρα. Είστε κάτω στην Ηλία, ε. Ναι, ναι, βεβαίως. Εκλογική περιφέρεια. Είχατε θέμα με την κακοκαιρία? Καθόλου. Ωραία, να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε θέμα. Να ξεκινήσουμε κατευθείαν τη συζήτησή μας και θα σας πάμε από αυτό το πολύ νεκρό ναυάγιο, γιατί βλέπουμε να έχει βουντώσει η πολιτική κόντρα και για αυτό το ζήτημα. Τώρα, κυρία Ροκοφίλου, σας κατηγορούν για την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, που παρόλο που έχουμε, αυτό καταλαβαίνουμε, εν πάση περιπτώσει, δημοσιογραφικά και τις ανακοινώσεις και τις τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης, ότι παρόλο που έχουμε υπηρεσία και κυβέρνηση, ήταν συγκεκριμένες οι εντολές προς το λιμενικό να μην κάνουν επιχείρηση και να φτάσουμε σε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα. Καταρχήν, να πω χρόνια πολλά στους μπαμπάδες και εγώ. Να είστε καλά. Εγώ και στο δικό μου τον μπαμπά, ναι. Ο οποίος δεν ξέρω αν με κοιτάει. Και στον κύριο Γερουλάνο, να πούμε στον κύριο Καλαματιανό χρόνια πολλά. Και σε όλους τους μπαμπάδες, γιατί είμαστε μεν μαμάδες, είναι σημαντικό, αλλά και οι μπαμπάδες επίσης είναι πολύ σημαντικοί για την οικογένεια και για τα παιδιά. Λοιπόν, κοιτάξτε, να δείτε, εμείς οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους. Η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι στο θέμα του μεταναστευτικού, όπως και στα περισσότερα άλλα ζητήματα στα οποία είχαμε βάλει στόχο, έχουμε πολύ συγκεκριμένα και πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Από τι παραλάβαμε το 2019 μέχρι σήμερα, υπάρχει μια τελείως διαφορετική εικόνα σε όλη την Ελλάδα. Στο θέμα του μεταναστευτικού. Να μην μιλήσω από τις 133 δομές της ντροπής που είχαμε στη Μόρια και στην Ιδωμένη. Αυτή τη στιγμή έχουμε, από τις 122, με συγχωρείτε, έχουμε 33 δομές, εκ των οποίων η εικόνα είναι τελείως διαφορετική. Από τα 5.500 προσφυγόπουλα, τα οποία ήταν εδώ ασυνόδευτα, τα έχουμε βάλει όλα υπό έλεγχο. Από το 1 εκατομμύριο μεταναστευτικές ροές περίπου που είχαμε την τετραετία ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε μόνο 40.000-45.000 παράνομους μετανάστες, και όλοι αυτοί οι αριθμοί δείχνουν κάτι. Εμείς πού εστιάζουμε τη μεταναστευτική μας πολιτική? Έχουμε τρεις άξονες, αν θέλετε. Το πρώτο είναι η ανθρωπιά. Και αυτό δεν μπορεί να μας κατηγορήσει κανείς. Γιατί για μένα πολιτική χωρίς ανθρωπιά δεν είναι πολιτική. Άρα έχουμε πρώτα την ανθρωπιά. Δεύτερον, έχουμε πολιτική, σοβαρή πολιτική μεταναστευτική εντός των συνόρων. Και προφανώς έχουμε και εκτός συνόρων επίσης πολιτική σοβαρή με όλη την Ευρώπη, γιατί είδαμε και τώρα, το είδατε και πολύ καλά, ότι χρειάζεται συνεκτική πολιτική, ευρωπαϊκή πολιτική για αυτά τα θέματα, για τα θέματα μεταναστευτικού. Δεν είναι δικά μας θέματα. Από εκεί και πέρα, επειδή έχω ακούσει πολλά λέγονται όλες αυτές τις μέρες, νομίζω ότι δεν είναι σωστό πια να εργαλειοποιούμε σε κάθε περίπτωση, και ο ΣΥΡΙΖΑ εργαλειοποιεί και διασύρει την Ελλάδα διεθνώς. Και με ό,τι γίνεται, δηλαδή ό,τι πάει να γίνει, ό,τι γίνεται από τα ατυχήματα, από ό,τι κάνουμε, διασύρεται η Ελλάδα. Και είναι πάρα πολύ μεγάλο κρίμα, γιατί πραγματικά οι ξένοι έχουν άλλη άποψη για μας, βλέπουν τα αποτελέσματα, βλέπουν η Ελλάδα τι κόπο έχει κάνει τα τελευταία χρόνια. Άρα κατηγορείτε, θέλω να καταλάβω τον ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, ότι εργαλειοποιεί το θέμα, το σημάνω όπως κάνει πάντα, και ότι να κοιτάξει τη δική του πολιτική, η οποία μας έφερε εκεί που μας έφερε, και ειδικά στο θέμα το μεταναστευτικό, όπου σας λέω οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους και φαίνονται πια όλα. Μας κατηγορεί εμάς που κάναμε τόσο αποτελεσματική. Βέβαια, πολιτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Καλαματιανού, κυρία Ροκοφίλου, έχει άλλη άποψη. Ο κύριος Καλαματιανέ, εσείς τώρα από τη μία δίνετε συγχαρητήρια στο λιμενικό, αλλά από την άλλη λέτε ότι δεν ακολούθησε τις οδηγίες και δεν έσωσε κόσμο, γιατί να το καταλάβουμε κι εμείς. Ποιος ευθύνεται κατά αυτά που λέτε πάντα, έτσι όχι προσωπικά, το κόμμα σας? Από τη μία λέτε συγχαρητήρια στους άντρες του λιμενικού, ότι δίνει μάχες όλα αυτά τα χρόνια, από την άλλη όμως λέτε ότι υπάρχουν ευθύνες. Ποιος έχει αυτές τις ευθύνες? Κύριε Σχεδίμα, καταρχάς είμαστε συγκλονισμένοι όλοι από αυτή την τραγωδία. Υπάρχουν αναφορές για εκατοντάδες νεκρούς, ακόμα και παιδιά και γυναίκες. Πρόκειται πραγματικά για μια ανίποτη τραγωδία. Εμείς τονίζουμε ότι πράγματι το λιμενικό το προηγούμενο διάστημα, κατά την περίοδο 2010... Έχουμε κάποιο για λίγο θέμα με τον ήχο σας, αν μπορείτε, κύριε Καλαματιανέ, γιατί... Ακούτε. Τώρα σας να το ξαναπείτε, να επαναλάβετε, ναι, ναι. Παρακαλούμε πολύ. Ναι. Πράγματι, το λιμενικό σώμα και τα στελέχη του λιμενικού, άνδρες και γυναίκες, έδωσαν μια τεράστια μάχη, έσωσαν χιλιάδες ανθρώπους από τη θάλασσα κατά την περίοδο 2015-2019. Δεν στρεφόμαστε κατά του λιμενικού, αλλά υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα για αυτή την τραγωδία, για το τι πραγματικά συνέβη. Γιατί βυθίστηκε ένα πλοίο το οποίο είχε εντοπιστεί και το παρακολουθούσαν τα πλοία των ελληνικών αρχών για περισσότερο από 24 ώρες. Γιατί χάθηκαν τόσοι άνθρωποι?
οι αρχές έχουν αντιφατικές τοποθετήσεις. Ο πρώην υφυπουργός και νυν υπηρεσιακός υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο κ. Τουρνάς, είπε ότι δεν υπήρξε προληπτική επιχείρηση του λιμενικού. Στη συνέχεια, το λιμενικό επιβεβαίωσε ότι έγινε επιχείρηση. Ο υπηρεσιακός κυβερνητικός εκπρόσωπος παραδέχθηκε ότι το λιμενικό χρησιμοποίησε ένα σκηνή. Υπάρχουν δημοσιεύματα που ισχυρίζονται ότι υπήρξε επιχείρηση με σκηνή και ότι ο καπετάνιος είχε εγκαταλείψει το σκάφος ώρες πριν τη βήθηση. Και τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Ποιος θέλει όμως κατά ή όχι επιχείρηση διάσωσης. Εμείς κάνουμε ερωτήματα, κυρία Ρεύη. Κάνουμε ερωτήματα τα οποία περιμένουμε. Να σας πω και εγώ, λοιπόν, που περιμένουμε και εμείς να απαντηθούν. Γιατί όντως είναι σοβαρά. Προφανώς περιμένουμε. Δεν πρέπει να κάνουμε κριτική, λοιπόν. Δεν πρέπει να ακούγονται κάποιες φωνές, κάποια ερωτήματα που τίθενται. Δεν πρέπει να ακούγονται όλα αυτά τα πράγματα. Άρα η κριτική σας που είναι, κύριε Καλαματιανέ, η κριτική σας είναι στην υπηρεσιακή κυβέρνηση, είναι στην ηγεσία του λιμενικού σώματος, είναι στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Πού είναι η κριτική σας? Σε όποιον είναι υπεύθυνος για αυτό το περιστατικό, για αυτή την τραγωδία. Πρέπει να απαντηθούν τα ερωτήματα. Είμαστε ξεκάθαροι. Δεν δίνουμε ευθύνες πουθενά, παρατηρούμε, κρίνουμε και βλέπουμε ότι υπάρχουν αντιφατικές τοποθετήσεις. Χρειάζονται απαντήσεις. Τα έθεσα προηγουμένως. Το λιμενικό έκανε καλά τη δουλειά του. Το λιμενικό. Αυτό πρέπει να διερευνηθεί, κύριε Σιαδήμα. Για όλα πρέπει να, διερευνηθούν. Όλα πρέπει να διερευνηθούν. Δεν συμφωνούμε. Πρέπει να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορεί να χάθηκαν έτσι. Πρέπει να υπάρξει έρευνα. Όλοι θέλουμε να όλοι θέλουμε να μάθουμε τι έχει γίνει. Απλώς να καταλάβουμε. Βεβαίως. Άρα συμφωνούμε όλοι. Πιστεύω όλοι συμφωνούμε ότι συμφωνούμε πρέπει να μάθουμε. Τώρα εσείς λέτε στα ερωτήματα που θέτετε. Και εμείς θέτουμε ερωτήματα. Υπήρξε ή όχι επιχείρηση διάσωσης στο πλοίο? Ποια ήταν τα αποτελέσματα της διάσωσης? Τι ώρα έγινε? Αν δεν υπήρξε μάλλον επιχείρηση διάσωσης, γιατί δεν υπήρξε εφόσον το πλοίο ήταν σε κίνδυνο? Δεν ήταν αξιόπλο, δεν είχε υπεράριθμους επιβάτες. Ήταν προφανές ότι έκανε διακίνηση ανθρώπων, παράνομες πράξεις δηλαδή. Ισχύει ή δεν ισχύει ότι ο καπετάνιος είχε φύγει από το σκάφος και ήταν ακυβέρνητο? Γιατί ενώ ήταν δυνατόν να δοθούν νερά στους επιβαίνοντες, δεν δόθηκαν σωσίβια? Κύριε Καλαματιανέ, σας διακόπτω και πάμε στο περισσότερο. Κύριε Καλαματιανέ, επειδή είστε και νομικός, σε εκείνο το σημείο που είναι διεθνή ύδατα, θα μπορούσε να ρημουλκήσει το λιμενικό? Εμείς λέμε ότι σε εκείνο το σημείο και παντού όπου είναι αρμοδιότητα του ελληνικού κράτους να κάνει επιχείρηση διάσωσης, έρευνας και διάσωσης, έχει υποχρέωση η Ελλάδα να το κάνει. Μάλιστα. Η αντίθετη άποψη δημιουργεί θέματα. Δηλαδή, αν είναι πέρα από τα 7 ή τα 12 μίλια έξω από τη Ρόδο, έξω από τη Σήμη, η επιχείρηση διάσωσης, θα λέμε ότι δεν μπορούν οι ελληνικές αρχές να το κάνουν, να έχονται τουρκικά σκάφη δηλαδή να κάνουν την έρευνα? Για να ακούσουμε Βεβαίως, και τον κύριο Γερουλάνο. Όπου υπάρχει αρμοδιότητα, έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε. Να ακούσουμε Βεβαίως. Και τον κύριο Γερουλάνο, αν και εσείς τώρα συμφωνείτε στις ευθύνες τις συγκεκριμένες και αν θα μπορούσε να γίνει και κάτι άλλο και τα έκαναν λάθος. Γιατί ακούσαμε και από το λιμενικό να λέει ότι δεν έχουν καταγραφεί όλα τα στιγμιότυπα. Δεν κατέγραφε συνέχεια το λιμενικό που ήταν εκεί, παρόλο που έχουν εξοπλισμό για να καταγράφουν τα πάντα. Και τα καρέ που έχουμε δεν φαίνεται να είναι από βίντεο. Εσείς τοποθετήστε. Θεωρώ ότι είναι αυτό το τραγικό γεγονός και αυτό το πολύ σοβαρό θέμα δυστυχώς μπαίνει μέσα στην πίεση της προεκλογικής αναμέτρησης και γι' αυτό βλέπω τα κόμματα να τοποθετούνται πιο πολύ με ευχολόγια παρά με την ουσία του ζητήματος. Να πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα. Ευθύνες στο λιμενικό. Να περιμένουμε να δούμε την έρευνα. Διεξάγεται αυτή τη στιγμή μια έρευνα. Ας κρατήσουμε την ψυχραιμία μας. Την ίδια μέρα το λιμενικό διέσωσε ένα άλλο σκάφος μικρότερο νότια της Κρήτης με απόλυτη επιτυχία. Εδώ κάτι έγινε λάθος. Δεν ξέρουμε αν έγινε από το λιμενικό, αν έγινε από τους καπετάνιους. Ήταν σβηστή η μηχανή, είναι άλλες οι συνθήκες. Είναι καλό να περιμένουμε τι είπε η έρευνα. Σε ό,τι αφορά την επιτυχημένη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που είπε η κυρία Ροκοφίλου, διαφωνώ. Απόλυτα. Δεν μπορεί να μιλάει η Νέα Δημοκρατία για ανθρωπισμό όταν κρατάει ασυνόδευτα παιδιά. Κάποια από τα οποία είναι μητέρες, σε ομοιρία μέσα σε δομές, μέχρι ότου να γίνουν 18 χρονών τα παιδιά τους και να τους διώξουν. Γιατί αυτό συμβαίνει. Μιλάμε τώρα για παιδιά τα οποία έχουν έρθει κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Μια μάνα με ένα παιδί, μια μάνα 14-16 χρονών με παιδί, η οποία φτάνει στην Ελλάδα, έχει ταλαιπωρηθεί και τους κρατάμε και τους δύο μέχρι να γίνουν 18 για να τους πετάξουμε έξω.
Αυτά είναι απάνθρωπα πράγματα. Και αυτό είναι ουσιαστικά αυτό το οποίο κάνει η Νέα Δημοκρατία. Δεν μιλάω για το μεταναστευτικό γενικά, αλλά όχι τώρα να μιλάει η Νέα Δημοκρατία για ανθρωπισμό. Και την ίδια ώρα, μια πολύ μαλθακή πολιτική απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά το θέμα. Διότι όλοι ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι ένα θέμα που μπορεί να λύσει μόνη της η Ελλάδα. Θέλει σαφέστατα συνεργασία όλων των κρατών και θέλει συνεργασία σε δύο επίπεδα. Διότι ένα είναι το μεταναστευτικό και έχουν ακουστεί πολλές φωνές οι οποίες λένε ότι χρειάζονται μετανάστες, ότι η Γερμανία έχει θέσεις εργασίας, ότι τα οπωροκυπευτικά στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανείς να τα μαζέψει, ότι χρειαζόμαστε κόσμο ευρωπαϊκά μιλώντας. Απ' την άλλη όμως έχουμε το φόβο του μεταναστευτικού, τον οποίο τον αξιοποιούν οι ακροδεξιές δυνάμεις για να μεγαλώνουν συνέχεια. Γιατί υπάρχει αυτός ο φόβος? Διότι όταν τα κοινωνικά στρώματα στην Ελλάδα, όπως και σε όλη την Ευρώπη, ζούνε μέρα με την ημέρα, καταλαβαίνετε ότι η άφιξη ενός νέου ανθρώπου μέσα στην Ευρώπη σε κάνει να νιώθεις ότι αυτό το οποίο θα κερδίσει αυτός ή αυτή θα το χάσεις εσύ. Κύριε Γερουλάνε, όταν έχεις φτάσει λοιπόν σε τόσο οριακό σημείο. Συγγνώμη. Λέτε υπάρχουν ευθύνες, γιατί κάνετε μια έτσι περιγράφετε μια μεγάλη εικόνα και καλώς την περιγράφετε, αλλά ξέρετε όλο αυτό θέλει χρόνο. Μακάρι να ενώσουν δυνάμεις και στην Ευρώπη. Θεωρείτε ότι υπάρχουν ευθύνες? Θέλετε να πείτε ότι δεν έχουμε χρόνο? Χρόνο είχαμε. Χρόνο έχουμε και τώρα και βλέπουμε τις ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες θα πρέπει να λύσουν. Εννοείται ότι είχαμε χρόνο, αλλά δεν είχαν κινητοποιηθεί. Λέμε από εδώ και πέρα τι μπορεί να γίνει. Να σας πω πολύ απλά. Υπεύθυνοι, βασικοί υπεύθυνοι για αυτές τις ροές είναι ακριβώς οι χούντες και οι μαφίες, τις οποίες η Ευρώπη χρηματοδοτεί αυτή τη στιγμή με τεράστια ποσά, με την υπόσχεση ότι θα κρατήσουν αυτόν τον κόσμο μέσα στα σύνορα. Και είπατε και για το ρόλο της Ευρώπης και νομίζω ότι σε αυτό τουλάχιστον συμφωνείτε όλα τα κόμματα. Κυρία Ροκοφίλη, τοποθετηθείτε. Έχουμε περίπου 2 λεπτά και λιγότερο για να κλείσουμε, οπότε να είστε σύντομοι για να προλάβουμε και να απαντήσετε και, και σε αυτά που θέλετε. Ναι, γιατί σας είπα ότι δεν γίνεται να μιλάτε εσείς για ανθρωπισμό στο. Εντάξει, εδώ αυτά που ακούμε είναι. Στο σύντημα του συγκεκριμένου. Πρωτόγνωρο. Καταρχήν, άκουσα τον κύριο Καλαμαθιανό, ο οποίος είπε ότι δώσανε τον καλύτερό του αυτό η λιμενική την τετραετία ΣΥΡΙΖΑ και τώρα δεν είναι καλή. Απ' τη μία μας λέτε λοιπόν ότι η λιμενική. Δεν είπα αυτό. Έτσι είπατε, μέχρι το 19 ήταν καλό το λιμενικό και από το 19 μέχρι το 23 δεν ήταν. Πρέπει να αποφασίσετε τελικά. Κάποιοι δικοί σας λένε ότι τη ρίξαν στον πάτο τη θάλασσα, ότι είναι δολοφόνοι. Δηλαδή, να μην μιλάμε για το λιμενικό. Είναι κρίμα. Δεν είπα ότι η κυρία Ροκοφίλου. Μα με συγχωρείτε, αν το διαβάσουμε όμως, να το κάνουμε λιανά. Το 15-19 σώζονταν ζωές, τώρα όμως δεν σώζονται. Μιλάνε από μόνοι τους, δεν χρειάζεται κανένα να τους πούμε στην τηλεόραση. Μιλάνε από μόνοι τους. Λέω ότι το λιμενικό κάνει τη δουλειά του, έσωσε ζωές. Την περίοδο εκείνη ήμασταν και τώρα δεν σώζει, δηλαδή το λιμενικό, άρα φταίει το λιμενικό. Πέστε το, γιατί κάποιοι δικοί σας λένε ότι τους ρίξαν στον πάτο της θάλασσας και δεν είναι αλήθεια και το ξέρετε αυτό. Δηλαδή αυτό να απαντήσει, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Οι πολιτικές, κυρία Ροκοφίλου. Έχεις ερωτήματα. Μας έχεις ερωτήματα. Αυτό, όμως, άμα δεν υπάρχει καμία μορφή προς το λιμενικό, το διευκρινίζω. Ωραία, κύριε Ροκοφίλου. Γιατί οι δικοί σας συνάδελφοι λένε ότι τους ρίξαν στον πάτο της θάλασσας. Κατά δεύτερον, για να απαντήσω για τα 47 μίλια. Τα 47 μίλια, το ξέρετε πολύ καλά, είναι η διεθνή ύδατα, είναι μέσα στο FIR το δικό μας, αλλά παρόλα αυτά, μόλις πρέπει να ζητηθεί για να τους διασώσεις, πρέπει να υπάρχει έτοιμα διάσωσης, το οποίο δεν υπήρχε. Για να τα λέμε αυτά και να μην μπερδευόμαστε. Ωραία, κλείνουμε με τον κύριο Γερουλάνο. Επίσης, ένα τελευταίο. Γιατί ο κύριος Γερουλάνος μας κατηγόρησε ότι δεν έχουμε ανθρωπιά. Εμάς, που όλα αυτά πήραμε 5.500 ασυνόδευτα προσφυγόπουλα, κάναμε ειδική γενική γραμματεία. Δημιουργήσαμε ειδική γενική γραμματεία για τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα. Και αυτή τη στιγμή 1.500 έχουμε 2.700 προσφυγόπουλα τα οποία μένουν σε καταπληκτικές συνθήκες. Και 1.500 έχουμε εγκατασταθεί με τρομερή ασφάλεια. Ωραία. Έχουμε κάνει. Κυρία Ροκοφίλου. Ολοκληρώστε, κύριε Ροκοφίλου. Όταν κάνετε όμως ερώτημα στον κύριο Καλαματιανό και ροκανίζετε τον χρόνο σας, ξέρετε από τηλεόραση, δεν φταίμε εμείς. Δεν κλείνεσε λίγο. Αλλά να σας πω κάτι, ακούστηκαν τόσα πράγματα και πραγματικά το είναι κρίμα. Δεν σας αρέσει ποτέ κάτι το οποίο δεν σας αρέσει. Μην μιλάτε για ανθρωπιά, γιατί πραγματικά αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει, νομίζω, ότι πρέπει να κλείσουμε. Είναι το πρώτο και καταλυτικό στοιχείο. Το δικό μας, όχι καλή άποψη, πολύ καλή άποψη. Κύριε Ροκοφίλη, αφήστε τον κύριο Γερουλάνο. Πρέπει να είμαστε ακριβείς και εμείς και ακριβοδίκοι στον χρόνο. Μισό λεπτό να ολοκληρώσει ο κύριο Γερουλάνο. Μιλήστε μόνοι σας, κύριε Ροκοφίλη. Όχι, όχι, εσείς θα μιλήσετε, κύριε Γερουλάνο. Θα κλείσετε. Πάμε, κύριε Γερουλάνο. Η πραγματικότητα είναι, και αυτό σας αφορά, το θέμα είναι ευρωπαϊκό και το είπαμε. Θα έχουμε μια Ευρώπη η οποία αντιμετωπίζει τα κοινωνικά ζητήματα και το μεταναστευτικό
τραβώντας μια σκληρή γραμμή απέναντι σε όλα τα κράτη τα οποία είναι γύρω, τα οποία παίρνουν τα λεφτά και στέλνουν αυτόν τον κόσμο παρόλα αυτά, παρόλα τα λεφτά που παίρνουν, στέλνουν αυτόν τον κόσμο στο θάνατο, ή θα έχουμε μια μαλθακή ευρωπαϊκή πολιτική με αποτέλεσμα να μαζεύεται το πρόβλημα στην Ελλάδα. Θέλετε το πρόβλημα να γίνει ελληνικό, συνεχίστε όπως πηγαίνετε. Θέλετε να αλλάξει, κρατήστε μια σκληρή πολιτική απέναντι στην ευρωπαϊκή κυβέρνηση. Κύριε Καλαματιανέ, όχι όλοι μαζί, δεν ακούγεστε. Δέκα δεύτερα πραγματικά, γιατί έχουμε μια πολύ όμορφη σύνδεση με την Κρήτη. Είναι το πανελλήνιο πρωτάθλημα, πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα κοφών και θέλουμε να το προλάβουμε. Είναι κρίμα να μην τα δείχνει αυτά η τηλεόραση. Πάμε, κύριε Καλαματιανέ, πάμε. Πράγματι είναι ευρωπαϊκό το ζήτημα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να σηκώσει μόνη τη αυτό το τεράστιο θέμα. Χρειάζονται διαφορετικές πολιτικές. Βεβαίως η Ευρώπη, το νέο το σχέδιο μετανάστευσης και ασύλου, δεν είναι καθόλου στη σωστή κατεύθυνση. Δεν μπορεί να λέει ότι θα δίνουν οι χώρες του Βορρά 20 χιλιάρικα στην Ελλάδα για να μένουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, αυτό θα εδώ το συζητήσουμε. Είναι μεγάλο θέμα. Είναι μεγάλο θέμα. Θα το ξανασυζητήσουμε μετά τις εκλογές.